τοποθετήσουν και πότε βρουν. Σε ανάμνηση της επισκέψεως της σημερινής. Αποφάσισε επιτέλους να τιμωρήσει την Κάσιο για τη ζημιά που τους έκανε στην Κρήτη και στην Αλεξάνδρεια και έστειλε το στρατό του να τους εκμηδενήσει, να τους διαλύσει. Και το ξέρανε και δεν είχαν που να πάνε, δεν είχαν καν όπλα. Και τρέχανε σαν τρελοί πού, στις πηγές, στη θάλασσα, στην ανατολή μεριά του νησιού και τρέχανε ψένοντας τα παιδιά τους, τους γέρους τους, με το φόβο, με τον ντόμο, με την αγωνία, με την απελπισία. Αλλά κάθε ιστορικό γεγονός το ζυγιάζει κανείς στην εξέλιξή του. Και αυτή η εξέλιξη των Κασίων είναι αυτή που θα έπρεπε σήμερα επίσης και κυρίως να ξαναζωντανέψουμε στο σεβασμό μας. Όλοι μαζί σηκωθήκαν όρθιοι και μέσα σε λιγότερο από μια γενιά φτιάξανε το στόλο τους δυνατό, φτιάξαν το νησί τους γεμάτο ελιές και αμυγδαλιές, φτιάξαν τα σπίτια τους γερά και καλοκαμωμένα. Χριστέ ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Με τα πνευμάτων δικαίωτα τελειωμένων, τα στιχάς των δούλων σωσότεραν άπαυσον, φυλάτων να φτάσει στην Μακαρία, ζωή την παράση φιλάνθρωπες. Σήμερα οι Κασιώτες τιμήσαν με την παρουσία τους στην Καθολική, με την παρουσία του Σεβασμιωτάτου, των τοπικών αρχών, της περιφέρειας, τιμήσαν τη θυσία των Κασιωτών. Πολύ σωστά αναφέρθηκε ότι οι εξανδραποδισμοί μπορεί να ισοπαίδωσαν το νησί, πλην όμως δεν κατόρθωσαν οι Οθωμανοί να το απαλείψουν από προσώπου γης. Όπως είπε και η ιατρός βιολόγος η κυρία Σοφία με τις σπουδές της στο Παρίσι, σε μια γενιά, χωρίς μιζέρια, χωρίς να λιδωρούν την τύχη τους και με έδρα και βάση το πένθος τους, ξανάστησαν την Κάσο και η Κάσος ξανά γίνε το νησί των εφοπλιστών. Το νησί που με τα 100 καράβια του μετήχε στον αγώνα για την απελευθέρωση πατρίδος. Κατά καιρού προσπαθούν να αμφισβητήσουν το επίπεδο του πολιτισμού μας, διότι το παν στη ζωή δεν είναι τα υλικά αγαθά. Είναι ο πολιτισμός, είναι οι επιστήμες, είναι η τέχνη και σε αυτά η πατρίδα μας πρωτοπορούσε και θα πρωτοπορεί πάντα. Οι δένοπλες δυνάμεις είναι πάντα κοντά στους ακρίτες, σεμνά, και δίπλα τους και απολαμβάνουμε την αγάπη τους. Αναφέρω ότι μου έχει γίνει αίτημα οι εθνοφύλακες να μην είναι στα 60 αλλά να πάει και στα 65. Τους εύχομαι να τα κατοστήσουν και να τους έχουμε κοντά μας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ξέρουμε το έργο που επιτελείται και πολλές φορές έχουμε επιβιβαστεί σε σκάφη λιμενικού εκεί όπου δεν μπορούσαμε να πάμε εμείς. Ή κάνετε αυτό που καμιά φορά δεν φτάνει ο στρατός. Να μεταφέρετε στρατιώτες, ασθενείς και όλα τα υπόλοιπα που κάνετε για μας. Και εμείς σας ευχαριστούμε. Ανθιπύλακος Αντώνιος Δήτας, διοικητής του Λόφαντρο Φυλακής Κάσου. Σας αναφέρω, κύριε Υπουργέ, παρόντες. Να είστε καλά, ρε παιδάκι. Στρατιώτης πυροβολικού Ζούρας ο Άρης Ποσειδών, σκοπευτής πυροβολητής πυροβολικού μάχης.